Δεν έχει περάσει ένα χρόνο από περιστέρια και από εκεί μέχρι το Δεκέμβριο ήταν, όταν παρουσιάσαμε σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο το βιβλίο μου που εξετάζει τον παράνομο τύπο, την ομοκρισία και την προπαγάνδα κατά τη διάρκεια τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Επομένως, θα μπορούσαμε πολλά, να πούμε πολλά. Ωστόσο, δεν θα με ακριβώσει, να τόσο κουράσω, γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε τον χρόνο μετά να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση. Να κάνουμε μια σύντομη ιστορική επισκόπηση για το πώς φτάσαμε στη Γούτα και πώς φτάσαμε στο Πολυτεχνείο και τα πράγματα που σκεφτάλλιο στους αγαπητούς συνομιλητές, ώστε να αναγνωρίσουν οι ίδιοι πολύ καλύτερα το πρώτο. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η Γούτα δεν ήταν κεραυνός σε ενεθρία. Γιατί, για δύο λόγους. Γιατί αφενός είχαμε ήδη πάρα πολλές επιβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική ζωή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ελληνικού κράτους και γιατί γνωρίζαμε τους συνταγματάρχες. Θα πω αρχικά λίγα πράγματα για το πρώτο. Θα παραθέσω πέντε επιχείρημα για να καταλάβετε τι εννοώ. Το 1909 για παράδειγμα, ο στρατιωτικός σύνδεσμος έκανε δείγμα στο Ουδί και έφερε τον Μεντζέλη. Το 1922 ο πλαστήρας ο Καναντάς και ο Φωκάς κατέλαβαν την εξουσία μετά την κρατική καταστροφή. Στο 1925 είχαμε τη δικτατορία του Θεόδωρου Βάγκαλου, η οποία κράτησε για ένα περίπου χρόνο. Το 1933 και το 1935 είχαμε δύο αποτυχημένα πραξικοπήματα του πλαστήρα, στο ένα μάλιστα συμμετείχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 1935 είχαμε το πραξικόπημα του Κονδύλι, το κλίμα του Κονδύλι, ο οποίος έφερε πίσω τον Γιώργο Μοντέλο. Υπήρχε όμως μια μεγάλη ιδιωτική διαφορά μετά την κατοχή. Μέχρι την περίοδο της κατοχής, όλα αυτά τα κινήματα, τα πραξικοπήματα, τα οποία θέλετε, είχαν ως στόχο να διεκδικήσουν επαγγελματικά αιτήματα, ανελήσεις και τα λοιπά, οι αυξήσεις, και ήθελαν να διώξουν έναν πολιτικό, μια κυβέρνηση, για να φέρουν κάποιον άλλο. Από το 1944 και 1945 και μετά, οι στρατιωτικοί ήθελαν πλέον να πάρουν κυβέρνηση, και ειδικά οι Μάτρο, Παπαδόπουλοι και τα λοιπά. Αυτό το γνωρίζαμε από πολύ νόμιση. Το 1951, για παράδειγμα, ο Παπαδόπουλος γνωρίζει πως στρατολογούσε αξιωματικούς του στρατού για τον ιερό δεσμό Ελλήνων αξιωματικών, για την ιδέα. Το 1951 ήταν το πραξικόπημα του Ιωαννίδη. Το πραξικόπημα βασικά του ή το προνοτζιαμέντο, στο οποίο διαπέρασε ο Ιωαννίδης και ο οποίος παραπέμπει μάλιστα στο στρατοδικείο. Το 1965, τον Ιούνιο, ήταν το περιβόητο σαμποτάζ του Εύρου, όπου πήραν και έβαλαν ζάχαρη στα αποπόζητα ορισμένων αρμάδων και ορισμένων αυτοκινήτων, τους ώστε να αποδώσουν τη δολιθωρά στον κομμουνιστικό κίνδυνο και στους κομμουνιστές οι οποίοι είχαν εισπέσει στο στράτευμα. Το Ιούλιο του 1965 ο Ηλίας Κυριού, ο οποίος ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΕΔΑ τότε, είχε κάνει μια ιστορική ομιλία, μάλλον μια προφητική ομιλία, στην οποία έπρεπε τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνωμοτικές κινήσεις μιας μερίδας αξιωματικών και κατέληξε μάλιστα πως ο Παπαδόπουλος, η Γέρας Παπαδόπουλος, μια μέρα θα μας δέσει. Υπάρχει επομένως μια λαθασμένη εκτίμηση σχετικά με τη συνωμοτικότητα των συνταγματαρχών. Γνωρίζαμε τι ήταν, γνωρίζαμε τι έκαναν, γνωρίζαμε τι εφετείωκαν. Ο Παπαδόπουλος, για παράδειγμα, εμφανίζεται στις θήκες των εφημερίδων τον Φεβρουάριο του 1965 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1967 104 φορές σε ό,τι αφορά τις συνωμοτικές του κινήσεις. Όλες αυτές οι συνωμοτικές κινήσεις πήγαν να συμβάλλει σε μια τεταμένη δικτατορική κατάσταση. Από το 1965 και μάλιστα από το Ιουλιανέ, η κατάσταση είχε αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο έντονη. Από τις 15 Ιουλίου, για παράδειγμα, μέχρι 17 Αυγούστου, μέσα σε δύο μήνες, καταγράφηκαν πάνω από 380 συγκεντρώσεις μόνο στην Αθήνα. Τον Ιούλιο, στις 19 Ιουλίου του 1965, ο Γιώργος Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν έφυγε από το σπίτι του Καστέλη για να κατέβει στα γραφεία του κόμματος, καθόλου τη διάρκεια της διαδρομής υπήρχε κόσμος τον υπευθυνούσε. Όλο αυτό το κλίμα είχε μια πολιτική αστάθεια, συνέβαλε στην δημιουργία μιας πολιτικής αστάθειας και μιας δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς και στο πολίτευμα γενναιόμενο. Υπήρχαν επίσης ορισμένες προβοκάτσεις εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, υπήρχαν κάποιες βόμβες που τοποθετήθηκαν στα γραφεία του ελεύθερου κόσμου και το θεαματικό με αυτό ήταν ότι τον γνώριζαν όλοι που ήταν προβοκάτσεις. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, για παράδειγμα, έλεγε πως ήταν βέβαιος πως η υπόθεση των τελευταίων ημερών ήταν μια των ηλικιών εγκεφάλων της δικής μας παράταξης. Το γνώριζε και ο ίδιος, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είμαι όμως και σχεδόν μόνος στην προσπάθεια εξωτερικής των προκαλουμένων στον βασιλιά εντυπώσεων περί κείμενης νυχτός Αγίου Βαρθολομαίου. Όπως εξάλλου υποστηρίζει ο Αντώνης Δικάκος, ένας γνωστός του προσφαντάζοντας με την Αγούση Πολύ, η Χούντα ως προς το πνεύμα τήρησε την κυραγώγηση της κοινής γνώμης
ήταν συνέχεια της προηγούμενης καταναλωτικής περίοδου. Ποιος ευθυνόταν για το καθεστώτημα? Ευθύνονταν διάφοροι παράγοντες. Ευθύνονταν φυσικά και η ΜΕΡΑ και τα ΕΚΑΜΗ. Γιατί αδράνησαν όλο ήταν πληροφορίες για το καθεστώτημα, γιατί γνώριζαν την κουλτούρα των εισαγωγικών, γιατί δεν τους καταδίκασαν εξ αρχής τους ώστε να πέσουν και γιατί τους αναγνώρισαν λίγο αργότερα. Ο βασιλιάς έφερε επίσης αρκετές ευθύνες, γιατί πρωταγωνίστησε στα Ιουλιανά, γιατί τέθηκε επικεφαλής της εταιρικής παράδοσης της χώρας, ουσιαστικά χωρίς αυτό να προβλέπεται από το θεσμικό του ρόλο, γιατί προτίμαζε ο ίδιος την κούντα των εισαγωγικών και γιατί όριξε τους γραμματάκες στην πρώτη βάρη του πραξικοπήματος. Ευθύνες έγραφε φυσικά και η δεξιά και ο τύπος της δεξιάς, η εφημερίδα της δεξιάς. Γιατί υπερτόνιζαν το κομμουνιστικό κίνδυνο, γιατί συνδράμιζαν την πολιτική ένταση και γιατί πρωταγωνίστησαν σε όλες τις βασικές πολιτικές μάχες με πολύ υπερβολικό τρόπο, όπως είπατε μας στην Αποστασία. Γιατί ενίσχυαν την ιδεολογική πόλωση, διευθυντώντας μια μυστική ρητορική που όξει τα πολιτικά πνεύματα. Ευθύνες έφερε φυσικά και ο Ιωάννης Συγκέντρου, ο γεντρός τομέα, το κέντρο της χώρας, το πολιτικό, και φυσικά οι εφημερίδες που στήριζαν αυτή την παράταξη. Οι περισσότερες ευθύνες εκεί πηγαίνουν στην ομάδα της Ένωσης Συγκέντρου, η οποία πρωταγωνίστησε στα Ιουλιανά, στον επιδότη της Ελευθερίας, τον Πάνο Κόκα, και φυσικά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη υποστήριζε επίσης θεωρητικά και επίσημα την Ένωση Κέντρου, παρασκηνιακά όμως φταίει μέσα από τις θέσεις του κόμματος. Και επίσης υπήρχε μια μερίδα του τύπου και κυρίως η Εφημερίδα Μακεδονία, η οποία τότε έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο, η οποία είχε πάρα πολύ έντονη αντικομμουνιστική ρητορική και όξινα πνεύματα. Όπως έλεγε ο Ζαν Μεϊνό, ο οποίος έχει γράψει ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο σχετικά με τις σημαντικές δυνάμεις στην Ελλάδα, και το έγραφε την Ελένη Βλάχου, έλεγε πως η Ελένη Βλάχου ανήκει στην κατηγορία εκείνη των Ελλήνων μεγαλοαστών που εκπλήσονται για τις θύελλες αφότου έσφυγαν αρνητούς. Γιατί υπήρχε το πραξικόπημα. Το πραξικόπημα απέτυχε για διάφορους λόγους. Αρχικά γιατί υπήρχε ενότητα μεταξύ των συνομωτών. Οι στρατηγοί, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν την 21η Απριλίου, δούλευαν για πολλά χρόνια μαζί. Ήταν μια κλειστή ομάδα και δεν είχαν πολλές απώλειες, επομένως μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ένα σώμα. Γιατί έκαναν πολύ καλή χρήση του χρόνου και είχαν πάρα πολύ σωστό τάιμινγκ. Δηλαδή, πρόλαβαν την κούρτα των στρατηγών, οι οποίοι προετοιμαζόταν από τον βασιλιά. Γιατί ευνηδίασαν τον αμερικανικό παράγοντα και τον έφεραν πρώτο τελεσμένο γεγονότων. Και γιατί ακολούθησαν πιστά τους κανόνες ενός επιτυχημένου πραξικοπήματος, αντίθετα με αυτό που έκανε ο Ερντογάν πριν λίγο καιρό. Δηλαδή, κινήθηκαν νύχτα, αργά τη νύχτα, κινήθηκαν ταχύτατα, είχαν σωστή προεργασία και κατέλαβαν άμεσα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής, ώστε να αλλάξουν την ροή της πληροφορίας. Επίσης υπήρχε έλλειψη αντίδρασης από τις πολιτικές δυνάμεις της εποχής, γιατί υπήρχαν συλλήψεις κατά τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος των βασικών πολιτικών στρατιωτών της εποχής και γιατί υπήρχε έλλειψη λαϊκών κινητοποιήσεων. Ήταν κάτι το οποίο η αριστερά τουλάχιστον έλεγε ότι περίμεναν αν και πραξικόπημα να βγει ο κόσμος στους δρόμους και να ανατρέψει τους αντίδρασης του πραξικοπηματίας. Κάτι τέτοιο ωστόσο, όπως γνωρίζουμε, δεν έγινε. Τι ακολούθησε? Ακολούθησε αυτό που ξέρουμε εγώ. Συλλήψεις, ανακρίσεις, βασανιστήρια, εξορίες και πολύχρονες φυλακίσεις. Αυτό το διάστημα μόλις θα γράφω από δύο συγκεκριμένα άρθρα για την καθημερινή διαβίωση των πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές και το άλλο για την καθημερινή ζωή στις εξορίες. Από την πρώτη μέρα του προξεκοπήματος ξεκίνησε επίσης ένα μεγάλο κομμάτι της λογοκρισίας. Και λογοκρισία, εγώ είχα το επίσης του βιβλίου μου τουλάχιστον, πέντε φορτές μορφές λογοκρισίας κατά τη διάρκεια της εταιρείας. Υπήρχε θετική λογοκρισία, η οποία υπαγόρευε στα έντυπα τι ακριβώς πρέπει να γράψουν. Υπήρχε και προληπτική λογοκρισία, η οποία σταμάτησε το 1969. Στη συνέχεια όμως μετεπλήθησε η καταστατική λογοκρισία. Υπήρχε και αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να γράψουν αυτά που ήθελαν, επειδή φοβόντουσαν τις διώξεις του καθεστώτος. Και υπήρχε και δοκιμική λογοκρισία, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ότι ο Παπαδόπουλος λογοκρίνει με τους ίδιους τους συνεργάτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πούνε και αυτοί αυτά που ήθελαν. Καθεστώτικη λογοκρισία. Από την πρώτη μέρα ξεκίνησε επίσης ένα κλίμα προπαγάνδας, το οποίο ήθελε να πείσει τους Έλληνες πολίτες της εποχής για τα μεγάλα και γενικά γεγονότα της εποχής, για παράδειγμα για τα δημοσιεύματα του 1968, 1973, για το κλίμα του ναυτικού, για τις δηλώσεις του Ταραμαλή κτλ. Οι συνταγματάρχες χρησιμοποίησαν τα δύο πρώτα είδη προπαγάνδας. Το πρώτο είδος προπαγάνδας είναι η λευκή προπαγάνδα, στην οποία γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός που λέει κάτι, είναι η επίσημη προπαγάνδα του κράτους. Χρησιμοποίησαν επίσης τη χρειά προπαγάνδα, η οποία είναι κάποιο τρόπο σε αντίθετο τον τύπο όταν δεν γνωρίζουμε το ποιος είναι ο κοπός μιας πληροφορίας ή μιας είδησης. Ωστόσο δεν χρησιμοποίησαν τη μαύρη προπαγάνδα, αυτό που έκανε δηλαδή ο Μεταξάς κατά την δικτατορία του 1936-1940, όταν κυκλοφόρησε έναν παράνομο ριζοσπάστη για να σπάσει το κομμουνιστικό κίνημα. Η
των συνταγματαρχών ήταν απλή, ληστή, πρόσιτη και οικία, ώστε να μπορέσει να προσυμφεριστεί τα τρατώτερα στρώματα του πληθυσμού που υποστήριζαν περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες του συνταγματάρχης. Αλλά η δικτατορία απέτυχε να γίνει ένα πελατειακό πολίτευμα όπως το γνωρίζουμε σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί, επειδή έλειπαν δύο βασικοί παράγοντες, έλειπε η στρατιωτική ενότητα από το πραξικόπημα και μετά και η πολιτική μελατεία. Η ιδεολογία του καθεστώτος. Η ιδεολογία του καθεστώτος ήταν ένα περίεργο μήνυμα και πάρα πολλές φορές ήταν αντιφατικό. Στην πράξη το βασικό στοιχείο του ήταν ο αντικομουνισμός. Ο αντικομουνισμός και στη θεωρία, στα λόγια, ο αντικομουνιστικός λόγος, αλλά και στην πράξη, όπως γνωρίζουμε όλοι οι πολιτικές διώξεις. Ο αντικομουνισμός όπως από ένα σημείο μετά κοιτάχθηκε. Δηλαδή ο εχθρός των συνταγματαρχών έγινε μετά όπως είχε τη γνώμη. Φυλακή στην κεντρό και φυλακή στην δεξιά. Ο πλέον ο αντικομουνισμός τους επεκτάθηκε μονολόγοι εκεί. Έλεγα ότι ήταν υπέρ της ενότητας των Ελλήνων, ότι ήταν μια αντίφαση. Ήταν φιλαθλατιστές, αλλά ήταν πολιτισμικά αντιδυτικιστές. Πίστευαν ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει έναν δικό της δρόμο. Φυσικά ήταν σύμφωνο γνωστό Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Και πίστευαν ότι έπρεπε να προωθήσει πως χωρούμε τις παραδοσιακές αξίες του ελληνισμού. Έλεγα μάλιστα ότι το πραξικόπημα για επανάσταση, όπως το έκανα αυτό, ήταν ένα εργοστάσιο μυθικής αναδράσεως και δημιουργίας. Φυσικά υπήρχε μεγάλο συγκριτισμό στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στις σχέσεις ανδρών κοριτσιών, στον διαπορισμό, στην ομοφυλοφιλία κτλ. Μάλιστα ο Λαδάς, ένας από τους πιο σχολούς του καθεστώτος, είχε χειροδικήσει εναντίον τριών δημοσιογράφων, επειδή τόλμησαν να δημοσιεύσουν ένα κείμενο το οποίο αναφερόταν στην ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα. Φυσικά ήταν υπέρ του καπιταλισμού, ήταν υπερβολικά νεοφιλελεύθεροι. Ο Διονύσης Ελευθεράτος, ο οποίος έγραψε το βιβλίο, φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει το λαμόγια στο Χακί, τους εντάσσει μάλιστα την ίδια κατηγορία με τον Πινοσέ της χειρής σε αυτό το θέμα. Φυσικά θεωρούσαν ότι αυτό ήταν το νέο καθεστώς το οποίο θα έφερνε την εξυγίαν στην Ελλάδα και έπρεπε να καταστρέψουν το παλιό διεφθαρμένο καθεστώς. Και υπάρχει μια συζήτηση μετά, αυτό μπορούμε να συζητήσουμε λίγο παραπάνω μετά στη συζήτηση, για το αν η Χούντα ήταν φασιστικό καθεστώς. Φυσικά, όπως γνωρίζουμε, ήταν ένα αυταρχικό πολίτευμα, χρησιμοποιούσαν φασιστικές μεθόδους, πιθανότητα θαύμαζαν τον φασισμό. Ωστόσο, τους έλειπε ένα βασικό πράγμα για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε την Χούντα ότι ήταν φασιστική. Τους έλειπε η ευρεία λαϊκή υποστήριξη. Θα θεωρηθεί φασιστικό ένα κόμμα σύμφωνα με ένα κομμάτι τουλάχιστον της κοινωνικής επιστήμης, θα πρέπει να υποστηρίζεται από το 25-30 περίπου % του πληθυσμού. Στην Χούντα αυτό δεν συνέβη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συντηρητικών ανθρώπων της εποχής, ο Αβέρο φαντάζομαι καλά, ακόμα και ο ίδιος ο Αβέρο, ο οποίος ήταν και γεφυροποιός, είχε κάποιες σχέσεις με τους συνταγματάρχες, έλεγε ότι αν γίνονταν εκλογές εκείνη την εποχή, οι συνταγματάρχες θα πήγαιναν περίπου στο 10% με 12%. Δεν θα πήγαιναν παραπάνω. Αυτό βέβαια για το αν ήταν φασιστικό ο καθεστώς ή όχι, μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα. Εναντίον των συνταγματαρχών, αναρωτήθηκαν ορισμένες μορφές αντίστασης με το θέμα που μας ενδιαφέρει τουλάχιστον για την συγκεκριμένη εποχή. Τις μορφές πήρε διάφορες μορφές. Ζητούσαν να φέρει πολλά και διάφορα τρικάκια. Υπήρχαν διάφορα συστήματα και πάνω στους δρόμους. Ο κόσμος χρησιμοποιεί επίσης τις κοιτίες του σε περίπτωση του Γέρου της Δημοκρατίας του κ. Ανδρέου για να μπορέσει να κάνει μια μεγαλειώδη αντιδιατορική εκδήλωση. Υπήρχαν αυθόρμητες συγκεντρώσεις που ήταν ελάχιστες και στις οποίες ακούγονταν αντιδιατορικά συστήματα. Υπήρχαν ορισμένες εγωιστικές ενέργειες όπως γνωρίζουμε όλοι. Υπήρχε επίσης απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον Παναγόλη, το ξεχνάμε γι' αυτό. Οι περισσότερες αντιδιατορικές οργανώσεις όμως προτίμησαν τον δρόμο της ελληνικής αντιδιατορικής δραστηριότητας, γιατί φοβούνταν τις αποσδιόριστες συνέπειες μιας ένοπλης αντιπαράθεσης με συνταγματάρχες. Δεν ήξεραν πού θα κατέληγε αυτό το πράγμα. Το μεγάλο βάρος της αντίστασης έπεσε στις εφημερίδες και κυρίως στις παράνομες εφημερίδες και στα περιοδικά. Αυτά ορίζονταν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Ήταν ο παράνομος τύπος που έγινε στην Ελλάδα, ήταν ο παράνομος τύπος ο οποίος έγινε στο εξωτερικό, αλλά ήταν παράνομος στην Ελλάδα, και ήταν και τα περιοδικά τα οποία εκδόθηκαν μετά την άρση της πολιτικής λογοκρισίας του 1969, αλλά κατά κανόνα αντιμετώπισαν αργότερα την καταστατική λογοκρισία. Αντίσταση, κάποιος αντίσταση, και αυτό μπορούμε να συζητήσουμε μετά, έκανε και ορισμένες αντιπολιτευόμενες εκδόσεις της εποχής, όπως η Ουκρανική και το Βήμα. Πώς το έκαναν αυτό? Με διάφορα παιχνίδια τίτλων, έτσι θα ονομάζαν και ήδη, με τα οποία προσπαθούσαν να ξεγελάσουν την λογοκρισία του καθεστώτος. Τι έγινε για παράδειγμα, τύπος έγραφε. Γεωργή ξεσπά, και μετά από κάτω με μικρά γράμματα, στην Ιρλανδία. Ταράζει τη δικτατορία, και από κάτω με μικρά γράμματα, στην Ισπανία. Κρίσιμες ώρες, και από κάτω με μικρά γράμματα, στην Τουρκία. Τουρκία Τούρκων Μεθανών, που υπήρχε κάτω από το Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών.
Και μετά πήγε επίση σε μια παραγωγή στον Ευρωπαίο, στον Ιωνέσκο, που του έλεγε ότι όλοι οι δικτάτορε είναι παρανομικοί. Όπω παραγόταν και η διέξοδο, η οποία ήταν μια από τι πιο μαγικέ εφημερίδε τη εποχή, η αντίσταση εναντίον τη Ούτα πνίγει τελικά κάτω από μερικού τόνου καρφιού, αρκετέ χιλιάδε φραγίδε και ολόκληρα κοντά πρακτικών συζητήσεων. Η αντίσταση είχε όμω αρκετά προβλήματα, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Υπήρχαν φυσικά διαδίκτυα του καθεστώτο, υπήρχε έλλειψη χρημάτων, υπήρχε πολλή διάσπαση τη εποχή τη πολιτική και η κομμουνιστική σχάση, όπω την ονομάζω εγώ, η διαστόση του Κομμουνιστικού Κόμματο του 1968. Ακούστε τώρα τι έγραφε η ώρα τη αλλαγή, για παράδειγμα, τη Εργατική Εθνική Ένωση Ελλάδο και την απόπειρα εναντίον του Παπαδόπουλου. Η ώρα τη αλλαγή καταδίκασε δηλαδή την απόπειρα αυτή, επειδή ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια, ο δυναμιτισμός και ο τερορισμός, έτσι το χαρακτηρίζει, το οποίο δεν ήταν πραγματική βία, γιατί δεν ήταν μαζική, δεν ήταν ατομική. Επομένως, για να θεωρηθεί μια στασιακή ενέργεια ως επαναστατική, θα πρέπει να γίνει από ομάδες και όχι από άτομα. Επομένως, καταδίκασε την συγκεκριμένη πρακτική. Υπήρχαν φυσικά και ιδεολογικές ρέγγες, ιδιαίτερα μεταξύ των αριστερών ομάδων. Ο Ριχάρδος Σομερίς, ο οποίος έβγαζε ένα έντυπο στο Παρίσι, ένα από τα πιο σημαντικά δικτατορικά έντυπα, έλεγε πως σε πάνω σημείο και δεν εμφανίστηκε μια κατηγορία τύπων που ήταν καλοσχεδιασμένα, αλλά αναλύσκονταν σε ατέρμονες συζητήσεις σχετικά με την Επανάσταση και παρέκλειναν από τον κοινό στόχο. Ποιος ήταν αυτός, η αποδόμηση του καθεστώτος. Η αντίσταση όμως είχε μια κλιματική αύξηση, αυξανόταν σταδιακά. Δεν ήταν όσο πρέπει ο καιρός, τόσο περισσότερο αυξάνονταν οι αντιδικτατορικές εκδηλώσεις. Και το ίδιο σύνολο μάλιστα και με την κοινωνία. Στο τέλος του 1972, για να αναπτύξουν συνομιλητές αργότερα, οι φοιτητές είχαν ξεκινήσει να ζητάνε ελεύθερες συλλογές μέσα στα πανεπιστήμια και να διαμακρύνονται για τις υποχρεωτικές θεραπείες των αντιφρονών των φοιτητών. Το Φεβρουάριο του 1973 είχαμε την πρόβα τσενεράρια κατά κάποιο τρόπο του πρωτεύουσα τηλεφωνώντας την νομική. Και έπειτα έπαιξε στην εξέλιξη του Νοέμβρη, η οποία χαρακτηρίστηκε από μερικού σαν τον ελληνικό Μάη. Εγώ διαφωνώ απόλυτα σε αυτό και αυτό μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα. Ακόμα και σε αυτό το σημείο όμως, υπήρχε μια διάσπαση βασοδραστική για παράδειγμα της εποχής. Είχε καταγγείλει τους φοιτητές οι οποίοι έφυγαν από την νομική και πήγαν στο Πολυτεχνείο ως προφυγάτορες και ως πράκτορες της ασφάλειας. Οπότε ακόμα και στο πιο μεγαλειώδη σημείο του δικτατορικού αγώνα υπήρχε μια διάσπαση μεταξύ των αστασιακών οργανώσεων και των οργανώσεων της αριστεράς. Ποιες ήταν συνέπειες του Πολυτεχνείου, θα το πω πάρα πολύ σύντομα και θα δώσω τον λόγο, θα δώσω εσύ κάτι. Αρχικά, απέδειξε ότι το πείραμα της ιδιωτικοποίησης που είχε ξεκινήσει λίγο καιρό πριν είχε παταγώδη αποτυχία, είχε τελειώσει ήδη. Έφερε το καθεστώ του αόρατου δικτάτορα, το οποίο του ανήκει, το οποίο ήταν πιο σκληρό σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ανέδειξε τις εκπληκτικές διαμάχες που υπήρχαν μέσα στους χώρους του καθεστώτος. Και τελικά βοήθησε έμεσα στην πτώση του καθεστώτος και έγινε ένα σημάδι, ένα σημείο αναφοράς για την μεταπολιτιστική περίοδο. Εδώ σταματάω, θα δώσω τον λόγο στους συνομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ.